Εγώ, εσύ. Αυτό που κάνει στη γωνία φαλακρός, χαίρεται η φύση. Και γιατί δεν χαίρεται, η φύση είναι φύση. Ούτε τηλεόραση βλέπει, ούτε ειδήσει ακούει, ούτε ψήφισε η φύση για να τραβάει τα μαλλιά. Γι' αυτό χαίρεται. Και εγώ, αν ήμουν φύση, θα έκανα χαρά μεγάλη. Αλλά δεν είμαι φύση, εγώ είμαι ο κ. Μανώλης. Που αντί να ζω στη φύση, ζω σε ένα κλουβί. 60 τετραγωνικά. 6 κρεβάτια και 12 καρέκλες. Αν δεν είσαι στο κρεβάτι, θα είσαι στην καρέκλα. Αν δεν είσαι στην καρέκλα, θα είσαι στο κρεβάτι. Όλα αυτά αποκλείεται. Και αν ανοίξουν το ψυγείο, θα τραβήξουν την καρέκλα. Και αν ανοίξουν την καρέκλα, πρέπει να σηκώσουν την γριά. Και να σηκώσουν την γριά, θέλει 2 ώρες. Θέλει 2 ώρες. Μία ώρα για να ακούσει η γριά και μία ώρα για να σηκωθεί. Οπότε το ψυγείο είναι η κάθε Κυριακή. Πάει στην εκκλησία η γριά. Αλλά και αν τα ανοίξουμε, τι θα δούμε μέσα. Δύο μπουκάλια με νερό και δύο ποτήρια με νερό και δύο ντομάτες για μια ώρα να έχεις. Μισού την στιγμή να φας μια ντομάτα, εντάξει να φας. Άνθρωπος. Μπορεί να θες να φας μια ντομάτα, μπορεί να θες να πετάξεις. Άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος θες να φας μια μπουκιά ψωμί και να ξαπλώσεις και να ηρεμήσεις. Πώς να ηρεμήσεις όμως όταν το σπίτι στο πρωτόροφο και από κάτω μένουν Άραβες. Και γιατί δεν φτιάχνουν τσαμπιά να προσευχηθούν και τον έχω ημέρα στο πόδιο να μου προσεύχεται. Απλά λάπα, όλα αυτό. Μιλάει και αυτή τη γλώσσα την ωραία και καταπίνω και αυτή σου παλά. Έχω μάθει όταν σου ξέρει του καίου. Και αν πες να ανοίξω το παράθυρο, να ξεχάσω τους Άραβες. Κοίτα, κοιτώ, γιατί βλέπω το τρόλι. Ένας δρόμος τόσος, με τα βίας χωράει μία χοντρή με δύο τσάντες, αυτή βάλα το τρόλι να περνάει. Πάλι καλά που δεν το βάλουν να περνάμε στο σπίτι μας. Τρώμε και χαιρετάμε τον κόσμο, τα παράθυρα. Μας χαιρετάει ο κόσμος. Πιάσε με φιλίες με τους οδηγούς. Και σου δίνουμε κάνα νερό, φορτίζει με μπαταρίες τα κινητά. Πιάσε, μου λέει αδερφέ, το κινητό να μου φορτίσεις. Δεν να στρίψω. Αλλά πώς θα στρίψει, δεν στριβεί. Και είμαστε κάθε τόσο έξω, δίνουμε οδηγίες πώς θα στρίψει το τρόλι. Όλη γειτονιά. Γιατί δεν στρίψει, θα μπει στην κρεβατοκάμαρα. Το μόνο καλό είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που είχαμε τους δούμε χρόνια. Χρόνια ξαμάνι. Κλείσει την κουρτίνα, μου λέει η γυναίκα μου. Αλλά άνθρωπος είσαι. Μπορείς να έχεις συνέχεια την κουρτίνα κλεισμένη. Κλείσαμε την τηλεόραση, να κλείσουμε την κουρτίνα, να κλείσουμε τα παιδιά στο μπάνιο, να τα κλείσουμε όλα ησυχά. Αλλά άνθρωπος είσαι. Μπορείς να το πιστέψεις ότι θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε, αφού σου λέει, σου ορκίζεται. Σου κατέβαζε Ευαγγέλια ο κ. Καραμαλής, ο Τεμπελαγάς. Κύριε Μανώλη, το και το έφταιγε, δεν πήγαμε καλά μέχρι τώρα. Αν με ξαναψηφίσει από εδώ και στο εξής, όλα θα πάρω ρολόι. Αν πάρει τώρα το ρολόι, το φέρει στο κεφάλι. Να ξεκινήσω και φυλακή, να μην έχει και ρολόι να βλέπει τι ώρα είναι. Αλλά το καταλαβαίνω. Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Άνθρωπο είναι γι' αυτό και έχει ένα λάθο. Του αρέσει η εξουσία. Πώ εμένα μου αρέσουν οι φακέ, σε αυτόν του αρέσει η εξουσία. Δεν σκέφτεται τι έκανε τόσο καιρό που ήταν στην εξουσία, τίποτα. Πάλι καλά που δεν μου ξανανέβει, να μου ξανακάσει την πολυθρόνα, να μην μπορώ να σε σηκώσω. Πώ το βλέπει. Ήρθε εγώ στη ζωή αυτή για να έχω το άγχο πότε θα σηκωθεί ο πρωθυπουργό να με κυβερνήσει. Μέχρι να ανέβουν όλοι μια χαρά. Όλα καλά. Πώ γίνεται όλα είναι ωραία και μετά να γίνεται σκατά. Πώ γίνεται αυτό. Θα μου πεις και το παστίτσιο, όταν το τρως, ωραίο είναι. Όταν πας το λέτε να το βγάλεις, αγνώριστο. Έτσι. Όλα λόγια. Όλα λόγια. Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα ξεχρονίζεται. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του μέσου ανθρώπου της μέσης γριάς που ζει στο μέσο Σολόγγι είναι πάνω από το μέσο όρο του Ολλανδού που ζει στα βόρεια προάστια και του μέσου Φιλανδού που ζει στα νότια προάστια. Θα σκέφτομαι κάθε μέρα το πρωί-πρωί εγώ που πάω στη δουλειά μου ότι είμαι πάνω από το μέσο όρο του Φιλανδού που ζει στα νότια και θα είμαι ευτυχισμένο ή του Δανού που είναι ο καινούργιο στόχο του Γιώργου. Θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Θα γίνουμε το μπουρδέλο του Βορρά. Αυτό θα γίνει. Θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν έχει έτσι. Και μόλι ανεβείτε όλοι την επόμενη μέρα, να οι εφορίε, να τα πρόστιμα, να οι δικηφόροι και να δεν είδα καλά το ταμείο και να πρέπει να ξαναδανιστώ. Και να είναι άλλα τα στοιχεία που μου δώσανε και να περικοπές. Τι να περικόψω, τι να περικόψω. Περικοπές, τελείωσε. Η ταβέρνα, τελείωσε η ταβέρνα. Ό,τι κιθάρα ακούσαμε, ό,τι ρετσίνε ήπιαμε. Ευήμαστε, υγειά σας, να ζήσουμε, να ζήσει το κομμένο. Ρούχα, ένα παλτό. Από το 57, το οποίο το φόρεγε ο πατέρας μου από το 34 και το οποίο το φόρεγε ο πατέρας μου από το 12. Ένα ωραιότατο παλτό δηλαδή του 1912. Προχτές με σταμάτησε ένας Γερμανός τουρίστας στον δρόμο και έβαλε τα κράματα μπροστά στο παλτό. Βασπαρτούχεν! Πώς το διάλογο το λέγανε το παλτό στη Γερμανία. Είδε το παλτό και θυμήθηκε την κατοχή και τα νιάτα του. Πιάσε έναν οποιοδήποτε ναι με περιγράψει. Θα σου πει: α, ο κ. Μανώλης με το παλτό. Αν δουν δηλαδή κάποιο το παλτό, θα πούν: καλό στο παλτό. Πού είναι ο κ. Μανώλης. Περικοπές, τι να περικόψω. Ένα παιδί από τα 3 δεν τα κάναμε τώρα, τα είχαμε από παλιά. Παλιά μας λέγανε ότι γεννήσετε, τώρα μας λέτε σταματήστε. Καλώς κακό, τα κάνετε, τι θα κάνουμε. Ούτε να τα πλήσουμε μπορούμε, ούτε να τα κάνουμε τσάντες της κυρίας Γιάννας Κερεπούλου. Το μόνο κακό είναι ότι τρώνε πολύ. Και όχι όλα, δηλαδή το ένα. Το οποίο είναι στη μάνα του. Καλή κυρία, κατά τα άλλα πλην όμως γόνι που δρομιάζει. Να κάνει μπουκές. Αυτή πάχει είναι του Γρουσουζιά. Γρουσουζιά, Μανώλη μου να φύγει σε μπουκές. Αμαρτία, Μανώλη να φύγει σε μπουκές. Εφαγιώσει μπουκές από το τραπέζι, ώσπου μπούκοσε και έγινε μια μπουκωτή, μια μπουκαπόρτα. Αλλά άνθρωπο. Δεν τίνεσαι, δεν φοράς καινούργιο παλτό, δεν γλεντάς, δεν κουρεύεις, τουλάχιστον να τρως. Αυτή τρώει. Έχει αυτό το κακό ελάττωμα. Να τρώει 4 κοτόπουλα στην καθησιά. Πενάλεξε τα μέγαρα που τα κοτέζει και καθαρίζουν οι κότες. Το φόβο. Γιατί μείνουμε εσείς, έχει έρθει το εικόνα, το καταλαβαίνει. Περικοπές.
Αν είναι περικόψω κάτι, είναι το ξέρω από το κεφάλι. Που δεν σκέφτηκα να περικόψω το χέρι μου την ώρα που πήγαινε και σας ψήφιζα. Και σας ξαναψήφιζα. Αλλά άνθρωπος είσαι. Ακούς και κρίνεις. Και έτσι όπως τα έλεγε τότε προεκλογικά. Λες, άσε το διάλογο, σου δώσε μια ευκαιρία. Βλέπεις τον Γιώργο και λες, όλοι πήδηξαν σε αυτό το κουρδέλο. Ας πήδηξε και το καλύτερο αυτό. Μην ξέρω, σταλιά τόση ώρα εκεί απέξω και περίμενε. Σε πιάνει την καρδιά, λες, μπες, να πήδηξε, λε, παιδί μου. Να κάνω λοιπόν, κύριε Παπανδρέου, και μία θυσία να κάνω. Και δύο θυσίες να κάνω, και τη θυσία του Αβραάμ να κάνω, και του Ισάκ να κάνω. Αλλά δεν μπορώ εγώ να κάνω περικοπές, κύριε Καραμαλή και κύριε Παπανδέο, και να βλέπω τον κύριο Ρουσόπουλο, τον κάθε Ρουσόπουλο, τον κάθε Παυλίδη, τον κάθε Σικοκαυλίδη. Δεν μπορώ εγώ να κάνω περικοπές, και να βλέπω όλους τους δικούς σας με βιλάρες, αμαξάρες, και στα πληρώνοντα τηλέφωνα ο Δήμος, και κυρίως δεν μπορώ να βλέπω το μάτι του στο βρώμικο, γιατί έχει βρωμίσει το μάτι του, κύριε Καραμαλή, κύριε Παπανδέο, και έχει καταντήσει η κυβέρνησή σου τα βρώμικα μάτια, και μου την έδινε, ενώ έβλεπε ότι έχει πει στο ψάρι, εσύ δεν μου πουλήσει το ψάρι σε φρέσκο. Σώθησε το ψάρι, κύριε Καραμαλή. Δεν μπορώ εγώ να κάνω περικοπές άλλες. Να πάω το πρέφα. Πάω στα φρούτα, στην κατάψυση. Γιατί δεν θα παγώσω το δικό μου το μισθό. Μισθό παγωμένο, λαό παγωμένο. Δεν μπορώ εγώ να κάνω περικοπές. Θέλω να κλάσουμε μια μέρα και να μείνει ένα ωραίο φαγητό. Όχι τόσε πατσαβούρε που τρώω. Και να μην ξοδευτούν. Το καταλαβαίνει. Έχω δικιά μα την καλή κρανιά τη Μυρωδάκη. Το καταλαβαίνει. Θέλω να κλάσω και να μείνει αστακό στο σπίτι μου μια μέρα. Εμένα αυτή είναι αστακομογρανάδα, μείνει μόνο μακαρονάδα. Δεν μπορώ να κάνω περικοπές. Έτσι και μου πει μία περικοπή ο Γιώργος αυτή τη στιγμή, τον πήρε και του σήκωσε. Κλείστε τη τηλεόραση, είπα, Παπανδρέου. Δεν μπορώ να βλέπω κολόνια, σοκοφρέτες, φαγητά σε ρεβιέτες με τις δύσκολες μέρες. Μα κάνα βάζαμε σε ρεβιέτες και να λυνόταν το πρόβλημα. 8-8 έβαζε ο κόσμος. Προκειμένου να περάσει καλά. Κλείστε τη τηλεόραση, είπα, Παπανδρέου. Μη μου το δείχνει. Άνθρωπο είμαι και ζηλεύω. Και με τη ζήλια δεν μπορεί να χωράσει. Με τη ζήλια μπορεί να κλέψει. Θα κλέψει, το λέω. Είμαι 30 χρόνια υπάλληλο. Από 3 χρόνων είμαι υπάλληλο. Μόλις έπρεπε να δόνται δύο ρίσκα. Τότε είχαμε μέσα εμείς. Εσείς δηλαδή με βάλατε. Εσείς θα με βγάλετε κιόλας με την κατάσταση. Εγώ λοιπόν δεν έχω κλέψει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ, ούτε μία καρφίτσα. Αλλά έτσι πως κατέβηκε το ευρώ. Και αν έρθει η καρφίτσα να την κλέψει την καρφίτσα, θα σας την βάλω στο μάτι. Τους μόδες τους, τι τους κατάς μόδες τους. Να αλλάζετε τη μόδα, καλύτερη σκηνία και να τρελάω τον κόσμο. Μια το πέτω εδώ, μια το πέτω εκεί. Α το πέτω καρφίτσα. Α την τσέπη κάτω, μια τσέπη εδώ, μια τσέπη εκεί, μια τσέπη εδώ. Κάθε κόσμο κυνηγά τη τσέπη. Λεφτά δεν έχουμε κυνηγά με επιφανή τσέπη. Τι σε λιάζει που είναι τσέπη. Εδώ είναι το θέμα. Θυσίες και θυσίες και θυσίες. Δεν έχω να κάνω άλλες θυσίες. Ο δικός μου μισθός, κύριε Παπανδρέου, φτάνει για 53 θυσίες. Δεν μπορώ 54. Όλα προγράμματα σύγκλησης. Θα έρθει ο Γιώργος, λέει, να χτυπήσει το μεγάλο κεφάλι, θα κάνει αναδιανομήσεις ο Δήμος. Τι δεν κάνει δηλαδή. Θα πάρει τα λεφτά του κόκκαλη, τα δώσει εμένα. Ή θα συγκλίνω εγώ με το κόκκαλη. Θέλω 2.000 χρόνια για να συγκλίνω λίγο. Το 4.015 ο τρισέγγονό μου θα παίρνει το μισθό που θα τη σκίσει το 1 δέκατον του τόκου. Θα παίρνει ένα τρισέγγονο του τρισέγγονου του τρισέγγονου του κόκκαλη. Αυτή τη σύγκληση. Δεν έχω άλλα λεφτά. Μη μου ζητά θυσίες. Δεν θέλω. Άλλες θυσίες δεν κάνω. Μην κοιτά τα μάτια, κύριε Παπανδρέου. Κάθε φορά που τα τρώτε εσείς και οι παλαιοπαρέες, δεν θα κοιτάτε εμένα στα μάτια. Ούτε εσύ Κώστα, ούτε εσύ Γιώργο. Όποιος έχει να δώσει, μας δώσει. Αλλά όποιος με κοϊδέψει, θα τον πάρει ο διάβολος. Ούτε και δεξής. Όποιος βγει, εμένα θα με εξαιρίσει από τις κουβέντες σου. Βγήκε λοιπόν, Γιώργο. Εμένα, Γιώργο, θα με εξαιρίσει από τις κουβέντες σου. Σημαίνει είπε θα δώσει και θα δώσει. Δεν μου είπε θα πληρώσει, μου είπε θα μου δώσει. Θα πληρώσει. Θα πληρώσεις, γιατί ο άλλος δεν πλήρωσε και έφυγε. Είπες, Γιώργο, θα με ξεχρεώσεις και θα με ξεχρεώσεις. Αν το αλλάξει το τροπάριο και μου πεις πλήρωση, έτσι και σου έρθει, ρε παιδί μου, εμένα στο λέω, Γιώργο, εμένα θα με ξερίζει τις κουβέντες σου. Αν είναι να μου ζητήσεις επιβεβαίωση, θα με ξερίζει. Θα λες, Ελληνικέλα, εκτός από σένα, Μανώλη. Το κατάλαβες? Εκτός από σένα, Μανώλη. Το κατάλαβες? Εμείς δώσαμε. Το κατάλαβες? Εκτός από σένα, Μανώλη! Νομίζω ότι είναι ευχαρίστηση.